Προσκυνητές από κάθε γωνιά σειραίουν στην Παναγία την Αρχαγγελιώτισσα για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου, αφού στην ψυχή κάθε χριστιανού η μητέρα του Κυρίου κατέχει περίοπτη θέση, σκορπίζοντας παρηγοριά και ανακούφιση σε όποιον προστρέχει στη χάρη της. Ήρθαμε με τη βοήθεια της Παναγίας να προσκυνήσουμε. Τι σημαίνει αυτό για σας, το κάνετε κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Τι σημαίνει για σας, είναι βοήθεια? Βοήθεια είναι, βέβαια βοήθεια. Ήρθαμε να προσκυνήσουμε την Παναγία. Από μικρό παιδί που είμαι, μου συνεχίζω και πάλι που σε αυτή την ηλικία να έρχομαι, αφού με δίνει ο Θεός να πούμε δύναμη. Τι σημαίνει αυτό για σας, η μέρα τι σημαίνει? Η μέρα, να πούμε, αγάπης, και την οποία αισθάνομαι μια δύναμη για αυτή την αγάπη. Και πρέπει να έρθω να την προσκυνήσω. Δίνει δύναμη κάθε μέρα, δίνει δύναμη η Παναγία? Βεβαίως. Δίνει, θα πει. Έχω κάνει 3 εκκλησίες ανοιχτής καρδιάς. Και όλα με τη δύναμη της Παναγίας. Και σήμερα κινούμε. Τι σημαίνει αυτή η μέρα για σας? Έρχεστε κάθε χρόνο εδώ στην Παναγία? Σχεδόν, μπορώ να πω. Αλλά όποτε έρχομαι Ξάνθη, προσπαθώ να ανέβω. Και ανεβαίνω. Τι σημαίνει αυτή η μέρα για σας? Δεν είστε από εδώ, έρχεστε? Είμαι, αλλά δεν είμαι. Πώς να το πω. Διαμένω αλλού. Mm-hmm. Είμαι από Ξάνθη, αλλά διαμένω αλλού. Έρχομαι. Σημαίνει πολλά για μένα η Παναγία. Πάρα πολλά. Μου στάθηκε όταν χρειάστηκε. Όταν χρειάστηκε ήταν κοντά μου. Έρχεστε κάθε χρόνο τέτοια μέρα? Κάθε χρόνο. Και γενικά όποτε μπορούμε, σε ό,τι μπορούμε, στις γιορτές αυτά. Τίποτα, να μας έχει καλά και όλο τον κόσμο να έχει καλά. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Δίνει δύναμη η Παναγία? Αν πιστεύεις, ναι. Γενικά όπου πιστεύεις δηλαδή, σου δίνει δύναμη. Είναι η καλύτερη γιορτή που υπάρχει. Το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, έρχεστε κάθε σήμερα? Κάθε χρόνο. Δίνει δύναμη η Παναγία? Πολύ, πάρα πολύ. Ο εορτασμός της Μονής κορυφώνεται ανήμερα της Παναγίας, όπου οι πιστοί κατά εκατοντάδες προσέρχονται να προσκυνήσουν την εικόνα και να ανάψουν ένα κερί που φωτίζει τις ψυχές και τις καρδιές όσων δοκιμάζονται ή απλώς όσων θέλουν να την ευχαριστήσουν για τη βοήθεια που πάντα δίνει σε εκείνους που επικαλούνται το όνομά της.